Ένα ψευδέ ρεπορτάζ που προβλήθηκε σε κεντρικό μέσο ενημέρωση, το οποίο μάλιστα είχε δημοσιευθεί και σε τοπικό ιστολόγιο τη Αλεξανδρούπολη, αποτέλεσε ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Χρήστο Καραγιανίδη και το συνυπογράφουν 17 βουλευτέ, ανάμεσά του και οι βουλευτέ του Εύρου Δημήτρης Ρίζο και Γιώργο Καΐσας. Το δημοσίευμα αφορά παραστριωτική ομάδα με όνομα Φρουρή τη Τράκη. Σύμφωνα με την ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή, στην ιστοσελίδα ελληνικά, Χόουξη αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη η συγκεκριμένη ανύπαρκτη ομάδα αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε άρθρο του κατοχικά.gr που ασχολείται γενικά με διάφορε θεωρίε συνωμοσία. Το άρθρο αυτό υπογράφει η αυτοαποκαλούμενη Ομάδα Υψηλή Αστυνόμευση, η οποία κατά καιρού διοχετεύει φανταστικέ ιστορίε σε αναξιόπιστα blogs και ιστοσελίδε. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2017 είχε δηλώσει πω θα αναλάμβανε την απελευθέρωση του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπίδάκη αλλά και πω στην απαγωγή εμπλέκονταν και πολιτικά κριτική. Σημειώνεται πω και η Ομοσπονδία Συνοριοφυλάκων διαβεβαίωσε πω δεν έχει υποπέσει η δράση καμιά τέτοια ομάδα σαν του φρουρού τη Θράκη στην αντίληψή του. Πρόκειται λοιπόν για μία ακόμη περίπτωση παραγωγή και διασπορά ψευδών ειδήσεων που κατορθώνει να δημιουργήσει χωρί λόγο κλίμα τρόμου. Οι ψευδέ ειδήσει ω μηχανισμό από προσανατολισμού και πόλωση γίνονται όλο ένα και πιο συχνέ και αυτό είναι ένα σοβαρό πλήγμα για την σωστή ενημέρωση των πολιτών αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι Υπουργοί αν προτίθεται να παρέμβει η για να ελέγξει την πληθώρα ψευδών ειδήσεων οι οποίε καλλιεργούν κλίμα τρομοκρατία στου Έλληνε πολίτε, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνουν να πυροδοτήσουν εθνικιστικά αντανακλαστικά και να στρέψουν ένα μεγάλο μέρο του εναντίον μεταναστών και προσφύγων. Την ερώτηση υπογράφουν οι ερωτώντε βουλευτέ, οι οποίοι είναι 17. Όσον αφορά την ομάδα υψηλή αστυνόμευση, πρόκειται πιθανότατα για ένα άτομο που κατά καιρού στέλνει φαντασίες ιστορίες και εμπριστικά email σε αναξιόπιστα blogs και ιστοσελίδες.